Η 19η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει φέτος, διευρύνοντας τις συμμετοχές, το πρόγραμμα, τους χώρους και τις συνεργασίες της με την ελληνική και τη διεθνή αγορά του βιβλίου. Από τις 4 έως 7 Μαΐου θα φιλοξενήσει σε 4 κτίρια και 14 αίθουσες των εγκαταστάσεων της Δέθκελ Expo περισσότερους από 600 Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του βιβλίου και σχεδόν 500 εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τουλάχιστον 1.200 ομιλητών. Προδοξούμε να είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει στα 19 χρόνια της ιστορίας της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε αρκετές καινοτομίες και θα ήθελα σήμερα για τους τηλεθεατές σας να πω δύο. Η πρώτη αφορά στην ενίσχυση του επαγγελματικού μας προγράμματος. Δηλαδή υπάρχουν 20 λογοτεχνικοί πράκτορες από πολλές χώρες οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στους εκδότες να διαπραγματευτούν τα εμπορικά και τα συγγραφικά δικαιώματα έτσι ώστε πολλοί συγγραφείς να μεταφραστούν στο εξωτερικό και τα βιβλία να εκδοθούν εκεί. Υπάρχει ένας ειδικός χώρος, στον οποίο οι διάφοροι εμπορικοί λογοτεχνικοί πράκτορες θα μπορούν να συνεργαστούν με τους εκδότες μας. Το δεύτερο σημείο είναι ένα μεγάλο, θα έλεγα, επαγγελματικό συνέδριο, το οποίο αφορά στις τάσεις οι οποίες αναδεικνύονται διεθνώς σχετικά με την βιβλιοπαραγωγή και τις εξελίξεις, τις τεχνολογικές που αναγκαστικά επηρεάζουν την ανάγνωση των βιβλίων. Αυτό, ας το πούμε, ότι είναι ένα τμήμα. Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι κάνουμε ένα συνέδριο που θα το ονόμαζα Βαλκανικό Φόρουμ. Είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι η αγαπημένη μου έκθεση, η αγαπημένη μας έκθεση. Περισσότεροι από 600 εκθέτες, 580 εκδηλώσεις, 1.000 συγγραφείς Έλληνες και ξένοι συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για την φιλαναγνωσία, για τη λογοτεχνία, για τον πολιτισμό και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τις τελευταίες δεκαετίες ασχολείται με τον πολιτισμό, ασχολείται με την φιλαναγνωσία, όχι μόνο στις μέρες της έκθεσης, αλλά σε όλη την περίοδο, την χρονική περίοδο. Επομένως, είναι μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Η 19η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη και φέτος, με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πάλι. Πιστεύουμε ιδιαίτερα στο θεσμό αυτό, είναι ένας εξωστρεφής θεσμός για τον τόπο μας και ταυτόχρονα η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία για τις επόμενες μέρες γίνονται η πρωτεύουσα του βιβλίου. Ενός βιβλίου που περνάει κρίση και γι' αυτό και εμείς έχουμε επιλέξει συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια να χρηματοδοτούμε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση και μέσω της έκθεσης αυτής να στηρίζουμε ουσιαστικά το σημαντικό έργο των εκδοτών, των συγγραφέων, ιδιαίτερα δε φέτος, που τιμόμενη χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης φέτος τιμά την Αμερικανική λογοτεχνία με στόχο να αναδείξει τις σύγχρονες λογοτεχνικές φωνές και την αγορά βιβλίου των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από προσκλήσεις συγγραφέων, εκδοτικών οίκων και προσωπικότητων του πολιτισμού και των γραμμάτων.